πνιγώ καλέ. Επνίξατε. Όχι, νομίζω δεν θα φάω από αυτό το μουσχάρι. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχετε δει πλέον όλο μου το δωμάτιο, αλλά σε διαφορετικά βίντεο μαζεμένα. Τέλος πάντων, long story short, βαρέθηκα πάρα πολύ το background με το ρόζο ντύχο από εκεί πέρα. Οπότε είπα να αλλάξω έτσι για λίγο για κάποια βίντεο το background και να έχουμε τις ντουλάπες μου. Και αν πίστευες ότι το προηγούμενο βίντεο ήταν πάρα πολύ περίεργο, πού να δεις το σημερινό βίντεο. Ας κατεβάσουμε λίγο το μαλλί, το έχω τόση ώρα ανεβασμένο πάνω που πόνισε αλογουρά πια. Στο σημερινό μας λοιπόν βίντεο αποφάσισα να αγοράσω και να παραγγείλω από το χειρότερο delivery της περιοχής μου. Προφανώς και δεν θα σας πω σε ποια περιοχή μένω και προφανώς και δεν θα σας πω το μαγαζί που βρήκα με το χειρότερο delivery, γιατί θα έχω μεγάλο πρόβλημα μετά. Αλλά πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, guys, πήγαινε να με ακολουθήσει τώρα στο Instagram, το όνομά μου είναι εδώ πέρα κάτω δεξιά. Νομίζω εδώ είναι το δεξιά τώρα, ναι, εδώ είναι το δεξιά. Γιατί εκεί πέρα είμαστε ένα πιο μικρό λιπαράκι, αλλά πιο γλυκούλικο, με πάρα πολύ όμορφα παιδάκια σαν και εσά. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η μία φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που αποφάσισα να γυρίσω αυτό το βίντεο απόγευμα. Και το απόγευμα είναι η χειρότερη ώρα για να το γυρίσω, γιατί είναι όλοι σπίτι. Έξω ο δρόμο ακούγεται, ακούγονται λεωφορεία, τρένα, οποιοδήποτε περνάει ακούγεται. Πάμε όμω να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Για να βρω λοιπόν το χειρότερο delivery της περιοχής μου, θα μπω σε μια πάρα πολύ γνωστή σε όλους μας εφαρμογή, που δεν θα την πω για ευνόητους λόγους. Άτακτο παιδί, άτακτο παιδί. Θα βάλω λοιπόν σαν φίλτρο να ξεκινήσει, να ταξινόμησει με βαθμολογία και θα μου δείξει τη μεγαλύτερη βαθμολογία έως την πιο χαμηλή βαθμολογία. Οκ, νομίζω βρήκαμε το κατάστημα, το μαγαζί, το delivery τέλος πάντων που θα φάμε. Είναι ινδική η κουζίνα. Έχει 3,4 αστέρια στις 57 αξιολογήσεις. Ο χρόνος παράδοσης λέει ότι είναι 45 λεπτά και η ελάχιστη χρέωση είναι 6 ευρώ. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε ορισμένες αξιολογήσεις που έχουν, ορισμένες κριτικές βασικά. Έχουν βάλει σε ποιότητα 3,4 αστέρια, σε εξυπηρέτηση 3,4 αστέρια και σε ταχύτητα 3,4 αστέρια. Άρα είμαι προετοιμασμένη να περιμένω πάρα πολύ ώρα για αυτό το φαΐ. Λοιπόν, πήρε μια μισή ώρα για να έρθει η παραγγελία. Εξαιρετικά μικρές μερίδες που έχει χρεωμένες ως μερίδες κυριολεκτικά και όχι ως ορεκτικό όπως και να το προσφέρουν. Ποιότητα μέτρια. Πολύ μικρές μερίδες για την τιμή τους και πάρα πολύ αργή. Κάποιος βέβαια έχει βάλει και 5 αστέρια και λέει ότι είναι πάρα πολύ αραπιάτα και μοιάζουν με σπιτικά και το στείλουν επιφύλακτα. Οκ. Λάθος παραγγελία. Όλα, ανοίξαμε τα κουτιά και είχαν έρθει μέσα τελείως διαφορετικά. Σκουπίδια κατευθείαν. Πρώτη φορά ζωή μου κάνω παιδική, αλλά παράδεκτη. Η Μαρία δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένη από αυτήν την εξυπηρέτηση, πραγματικά. Η Εύα γράφει: το πιάτο που ήρθε σπίτι μου δεν είχε τα συστατικά που έλεγε ο κατάλογος. Όταν πήρε τηλέφωνο να εξηγήσω την κατάσταση, δεν απαντούσαν. Όταν τελικά απάντησε, αρνήθηκε ότι το πιάτο μου είχε και ρύζι και πατάτες που περιβάλλονταν στην τιμή, ότι το έγραφε ο κατάλογος και θα έπρεπε να τον πλώσω έξτρα. Μάλιστα. Πολύ κακή ποιότητα φαγητό, χάλια μαγειρεμένο και κακή πρώτη ύλη. Το προσωπικό δεν μιλά ελληνικά, οπότε δύσκολη συνεννόηση. Δεν το συνιστώ. Βέβαια, άλλο γράφει η Ντόρα βασικά: γράφει ότι είναι πραγματικά το καλύτερο ινδικό που έχει δοκιμάσει ποτέ. Μια έκρηξη ινδικών γεύσεων που σε συναρπάζει. Μάλιστα. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ ακριβό, με πάρα πολύ μικρές ποσότητες δεν αξίζει. Πολύ μικρές μερίδες με 4 ευρώ σε αντίστοιχο μαγαζί, τρώω τα ίδια και σε μεγαλύτερη ποσότητα. Παρήγγειλα σουβλάκια, μπας και χορτάσω. Το κακό με αυτού του είδους τα βίντεο είναι ότι πέφτεις πολύ προκατηλημένη σε κάποια μαγαζιά και σε κάποια μέρη. Οπότε, εγώ τώρα που θα παραγγείλω, σίγουρα θα περιμένω να μου έρθει κάτι όχι τόσο πολύ καλό. Λοιπόν, θα πάρω για ορεκτικό chicken pakora, μπουκίτσι κοτόπουλο παναρισμένο με μπαχαρικά και αλεύρι ρυζιού, το οποίο κοστίζει 4 ευρώ. Και θα βάλω να είναι ελάχιστα καυτερό, αν και τρώω καυτερά, μου αρέσουν τα καυτερά. Θα πάρω για κυρίως γεύμα, είμαι ανάμεσα σε beef κόρμα και beef curry. Το beef curry είναι μοσχάρι μαγειρεμένο με σάλτσα curry, γότανα και μπαχαρικά. Ενώ το beef κόρμα είναι μοσχάρι μαγειρεμένο με κρεμμόδι σάλτσα, με καρύδια και μπαχαρικά. Θα πάρω το beef κόρμα που είναι με κρεμμόδι σάλτσα, καρύδια και μπαχαρικά και θα βάλω και αυτό να είναι ελάχιστα καυτερό γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι με περιμένει. Το συγκεκριμένο κοστίζει 6 ευρώ κυρίως γεύμα. Και νομίζω ότι είμαστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι 10 ευρώ για αυτά τα δύο πράγματα που ουσιαστικά είναι ένας κυρίως γεύμα και ένα ορεκτικό είναι αρκετά ακριβά θα έλεγα. Μιλώντας πάντα για delivery έτσι, γιατί όμως πηγαίνεις εκεί πέρα και θες να κάτσεις να φας, λογικό είναι να πληρώσεις με τέτοια τιμή. Τέλος πάντων, έβαλα λοιπόν που να έρθει, έβαλα σαν τρόπο πληρωμής φυσικά μετρητά και έβαλα επίσης στις οδηγίες, μόλις φτάσουν να κορνάρουνε ή να με καλέσουν στο κινητό.
Θα δούμε τι θα γίνει. Συνέχεια λοιπόν και αποστολή παραγγελίας. Άντε να δούμε τι θα φάμε σήμερα. Ευτυχώς που είναι βράδυ και το βράδυ δεν τρώω πάρα πολύ όσο το μεσημέρι. Γι' αυτό προτίμησα τώρα να το γυρίσω βράδυ αυτό το βίντεο. Για να έχω φάει και να είμαι λίγο πιο χορτάτη τέλος πάντων, να μην είμαι πολύ πολύ πεινασμένη. Τόση ώρα προσπαθούν να κάνουν αναμονή για επιβεβαίωση και ότι το κατάστημα θα αποδεχθεί την παραγγελία σου στα επόμενα λεπτά. Άρα το κατάστημα είναι αυτό το οποίο αργεί και δεν αποδέχει την παραγγελία μου. Έχουν περάσει ήδη 10 λεπτά και ακόμα δεν έχουν κάνει επιβεβαίωση της παραγγελίας μου. Τώρα τι να κάνω, να την ακυρώσω την παραγγελία ή να συνεχίσω να περιμένω και τα υπόλοιπα λεπτά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσείς πού είναι το κατάστημά σας. Δεξιά, είναι αυτή η οδός. Ναι, δεξιά και είναι στο 29α. Αν γίνεται το παλικάρι να με πάρει τηλέφωνο, γιατί μπορεί να είναι δύσκολο το 29α. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εντάξει, πραγματικά αυτή τη στιγμή ήταν το κατάστημα που με πάρει τηλέφωνο. Okay, σχετικά γρήγορη εξυπηρέτηση μπορεί να την πεις. Περιμένουμε μόνο 10 λεπτά. Τέλος πάντων, με πήρε τηλέφωνο άνθρωπος για να με ρωτήσει. Directions, δηλαδή οδηγίες για το πώς να έρθω στο σπίτι μου. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο μαγαζί δεν είναι πολύ μακριά από το σπίτι μου, είναι φαντάσου γύρω στα 6 στενά πιο κάτω από το σπίτι μου. Και ο άνθρωπος προφανώς δεν ξέρει να χρησιμοποιεί το GPS για να το βάλει, ξέρεις, στο κινητό του για να βρει που μένω. Οπότε πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε. Τώρα λοιπόν δεν μένει παρά να περιμένουμε την παραγγελία να έρθει σε πόσα λεπτά. Η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 6:34. Να δούμε τι ώρα θα έρθει τελικά. Θέλω παιδιά, έρθει το φαΐ. Λοιπόν, ένα τα πράγματα με τη σειρά. Η ώρα έχει πάει 7 και 10, οπότε κάνανε μόνο περίπου μισή ωρίτσα για να έρθουν, το οποίο το βρίσκω πολύ καλό. Οπότε, από άψη ταχύτητας εξυπηρέτησης, εγώ προσωπικά θα τους βάλω 5 στα 5 αστέρια. Επίσης, πραγματικά ο Deliveras ήταν πολύ καλούλης. Ήταν το ίδιο παλικάρι που είχαμε μιλήσει και πριν στο τηλέφωνο. Με πήρε κατευθείαν όταν έφτασε και μου λέει: Είμαι έξω από το σπίτι, τέλος πάντων. Τι να κάνω και πού να πάω. Και του λέω: Κατεβαίνω τώρα αμέσως. Ο καλούλης μου λέει: Την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, αν ξαναπαραγγείλεις, να παραγγείλεις και κάτι ειδικό. Γιατί αυτή τη στιγμή έχεις παραγγείλει, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο καθαρά ειδικά. Μου είπε να παραγγείλω ρύζι μπασμάτι γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, τι άλλο μου είπε. Γενικά, εγώ το βρήκα πολύ γλυκούλη που είπε έτσι τη γνώμη του. Και μπράβο του, είπα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή νύχτα, καλό βράδυ. Η σακουλίτσα μας είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι σε μια σακούλα από ένα ψητοπολείο. Δεν είναι ψητοπολείο, ήταν ειδικό μαγαζί. Οπότε έχουν πάρει σακούλα από αλλού προφανώς. Αλλά δεν με πειράζει κιόλας αυτό. Λοιπόν, έχουμε μέσα αυτό εδώ πέρα, το οποίο προφανώς είναι αυτό το κοτόπουλο. Ναι, είναι η σος μαζί με το κοτόπουλο. Κοίταξε να δεις, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, αλλά εμένα με χαλάει αυτό το πράγμα, ότι το πλαστικό αυτό πραγματάκι, το οποίο είναι και πάρα πολύ υγρό, το βάλανε μαζί με τις κοντομπουκίτσες μου. Δεν θα ήθελα. Μας έχουν βάλει έξτρα μια μικρή σαλατούλα με ντομάτα και λίγο αγκουράκι, το οποίο δεν ήταν κανονικά να το βάλουν, πολύ γενικό εκ μέρους τους. Και έχουν βάλει πολύ καλά τυλιγμένα αυτό εδώ πέρα που είναι το beef core, beef, δεν θυμάμαι πώς το είπανε. Και πραγματικά όμως το έχουν πολύ καλά τυλιγμένο, έτσι για να μη χυθεί. Να σας πω ότι όλα είναι ζεστά και επίσης να σας πω ότι αυτό εδώ πέρα, εντάξει, κακά τα ψέματα, πριν καν το ανοίξω, φαντάζομαι ότι θα είναι μικρή η μερίδα. Πάντως πραγματικά από άποψη εξυπηρέτησης και συνεννόησης ήταν άρεστη, 10 στα 10 ειλικρινά. Θα δοκιμάσω πρώτα να φάω αυτό εδώ πέρα το κοτοπουλάκι μαζί με λίγη σως, η οποία δυστυχώς σως είναι πολύ υγρή, φοβάμαι ότι θα μου χυθούν όλα εδώ πέρα πάνω. Δεν είχαν βάλει ούτε πυρνάκι ούτε κουταλάκια πλαστικά που, okay. Προφανώς τους το λες νομίζω άμα θέλουν να σου βάλουν κουταλάκι ή πυρουνάκι, αλλά δεν είχαν βάλει ούτε καν χαρτοπετσετούλες. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι αυτό με το κοτόπουλο. Θα το βάλω μέσα στην σαλτσούλα. Παιδιά, δεν είναι καθόλου κακό. Είναι σαν μια κοτομπουκιά, αλλά πολύ ωραία παναρισμένη και ελάχιστα λίγο καυτερή. Την ήθελα πιο καυτερή, αλλά ήταν δικιά μου επιλογή αυτό έτσι κι αλλιώς. Εδώ πέρα είναι η σαλατούλα που μας έβαλαν, η οποία λογικά είναι και αρτεμένη, δηλαδή έχει και το λαδάκι της. Και το ξυδάκι της. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω προς τι οι τόσο κακές κριτικές και τα τόσο αρνητικά σχόλια. Η ντομάτα είναι κομμένη σε μικρά κομματάκια και τη βλέπω αρκετά καθαρή. Δηλαδή δεν βλέπω να έχει ντομάτα κάπου χτυπήματα ή το αγγούρι να είναι βρώμικα. Καλό και αυτό. Θα φάω άλλο ένα τέτοιο κοτοπουλάκι, το οποίο νομίζω έχει μέσα και κομματάκια ντομάτας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι είναι από μέσα, είναι πολύ ψημένο. Τόσες πολλές κριτικές είχε παιδιά με ένα αστέρι και ότι άργησε να έρθει κτλ. Εγώ δεν το βρίσκω, λέει 30 λεπτά νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για ένα delivery. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το μοσχάρι. Το οποίο, ναι, ξέρω δεν φαίνεται και πολύ appealing και πάρα πολύ όμορφο. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι εμείς σαν Έλληνες
Έχουμε συνηθίσει πάντα όλα να τρώμε συνοδευτικό. Είτε είναι με ρύζι, είτε είναι με μακαρόνια, είτε είναι με πατάτες. Ενώ οι ξένοι δεν το έχουν τόσο πολύ έτσι στο μυαλό τους. Τέλος πάντων, για να το δοκιμάσω αυτό. Ναι, το μοσχάρι είναι λίγο σκληρό. Η σάλτσα, η σος, αυτό τέλος πάντων που έχει, είναι ωραίο. Αλλά το μοσχάρι έχει πάρα πολλές ίνες. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου στο μοσχάρι, που είναι έτσι λίγο διαφανές. Έχει απέσια γεύση, ναι. Αυτό είναι το μοναδικό μου πρόβλημα, ότι αυτό το μοσχάρι νομίζω δεν είναι καλό κομμάτι μοσχάρι. Έχει αυτά τα κομματάκια μέσα, τα απέσια, δεν μου αρέσουν. Όχι, νομίζω δεν θα φάω από αυτό το μοσχάρι, ευχαριστώ. Αντικειμενικά τώρα, για 6 ευρώ μερίδα, αυτή δεν ήτανε. Έχει μέσα συνολικά ένα, άντε τόσο κομμάτι μοσχάρι συνολικά, όλο μαζί δηλαδή, και κοστίζει 6 ευρώ. Όχι, το θεωρώ λίγο υπερεκτιμένο, να πω την αλήθεια. Εν τω μεταξύ, κοιτάω τόσο εξονυχιστικά το φαγητό, να δω μην έχει τίποτα μέσα που θα με θεωρείται για τίποτα περίεργη, creepy τύπησα. Άρα μου φαίνεται πως θα καταλήξω να τρώω μόνο το κοτοβουλάκι για βραδινό, μαζί με αυτή την πάρα πολύ όμορφη σόσα εδώ πέρα. Λοιπόν, όσον αφορά το φαγητό σαν φαγητό, εγώ θα τους βάλω 3,5 στα 5, και αυτό ήταν πάρα πολύ γλυκούλιδες και μου βάλουν δωρεάν μέσα πέστινα, σαλατούλα. Λοιπόν, νομίζω γενικά σε όλο το μαγαζί, σε ολόκληρη τη φάση σαν εμπειρία, ακριβώς επειδή ήταν πάρα πολύ ευγενική, ο άνθρωπος δηλαδή με κάλεσε τηλέφωνο. Καλά, είναι λίγο περίεργο βέβαια του να σε παίρνει ο ρούσιο ντελιβεράς και να σε ρωτάει πώς θα έρθει στο σπίτι σου, δώσε μου οδηγίες για το πώς θα έρθει στο σπίτι σου. Αλλά οκ, δεν υπήρξε πρόβλημα. Δηλαδή δεν με ξένησε αυτό, ούτε με πείραξε, καμία σχέση. Απλά μου φάνηκε έτσι λίγο περίεργο και νομίζω ότι άξιζε να το αναφέρω. Οπότε γενικά στο ολόκληρο το μαγαζί, εγώ θα το αξιολογούσα με 4 στα 5 αστέρια, το οποίο νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ. Θα πνιγώ καλέ. Επνίξατε. Το οποίο νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή αξιολόγηση, δεδομένου ότι για αλλού ξεκίνησε αυτό το βίντεο και αλλού θα καταλήξει τελικά αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αφού είναι τελικά πέρα το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ θα συνεχίσω να τρώω αυτό το πράγμα, αυτά τα κοτοπουλάκια. Αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια παρόμοια βίντεο, στα οποία δοκιμάζω διάφορα delivery δική μου περιοχή, άλλη περιοχή, γενικά διάφορα τα χειρότερα και τα καλύτερα, γράψτε από κάτω στα σχόλια την ιδέα σας. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ να μου δίνετε ιδέες και να παίρνω ιδέες από εσάς και να τη συλλογιώ μετά. Θέλω από κάτω να μου αφήσετε ένα σχόλιο και να μου πείτε ποια ήταν βασικά η δική σας χειρότερη εμπειρία με delivery της περιοχής σας ή γενικά με delivery τέλος πάντων. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες ιστοριούλες τέλος πάντων. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνεις αυτό που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα και να το πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!